τουρκοκρατία, αν και μακρόχρονη, είναι πολύ λίγο γνωστή ακόμα και σήμερα. Είναι, θα έλεγα, η πιο άγνωστη περίοδος της ιστορίας του ελληνισμού. Συνήθως, όταν αναφερόμαστε σε αυτή, μιλάμε για τα 400 χρόνια σκλαβιάς, για τις προσπάθειες των Ελλήνων για αποτείναξη του ξενικού ζυγού, τους κλέφτες, τους αρματολούς, το κρυφό σχολείο. Όμως, η τουρκοκρατία δεν αρχίζει στα 1453, ούτε τελειώνει στα 1821 για το μεγαλύτερο τμήμα του ελληνισμού. Αν η άλωση που γίνεται στα 29 Μαΐου του 1453 έχει μια μεγάλη συμβολική και πολιτική σημασία, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μεγάλα κομμάτια του ελληνισμού στη Μικρά Ασία γνώρισαν τουρκοκρατία ήδη από τα 1071. Ενώ, για παράδειγμα, πολλά κομμάτια και της σημερινής Ελλάδας ακόμα, όπως η Θεσσαλονίκη, έπαψαν να έχουν τουρκοκρατία μόλις τα 1912. Εννοείται ότι δεν θα μπορέσουμε να καταλάβουμε την ιστορία του ελληνισμού της τουρκοκρατίας στα Βαλκάνια ή στη Μικρασία, αν δεν τον εντάξουμε στο πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο της εποχής του. Οι Έλληνες τότε δεν ζούσαν μόνοι τους. Εξαρτώνται από μια αλόθρησκη και αλόφιλη πολιτική εξουσία και συνυπήρχαν σε ένα τεράστιο κράτος με άλλους λαούς, από τους οποίους έπαιρναν πολιτισμικά στοιχεία, αλλά και έδιναν πολιτισμικά στοιχεία. Θα μπορούσαμε να πούμε στο σημείο αυτό ότι οι Έλληνες ζούσαν τα χρόνια εκείνα σε μια πραγματικότητα που μας φαίνεται σήμερα αντιφατική. Από τη μια μεριά, έπρεπε να διαφυλάξουν την ταυτότητά τους και τις παραδόσεις τους σε μια δύσκολη πολιτικά περίοδο. Από την άλλη, η πολιτική, οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα υπαγόρευε την αναγκαιότητα συνύπαρξης με τους κατακτητές. Το συγκερασμό των δύο αυτών αντιφατικών για μας απαιτήσεων ανέλαβε να πραγματοποιήσει ήδη από την αρχή της κατάκτησης η ηγεσία των υποδούλων. Ο ανώτατος κλήρος, αλλά και η ορθόδοξη μεταβυζαντινή αριστοκρατία που έμεινε στις κατακτημένες περιοχές και δεν έφυγε στη Δύση, προσπάθησαν καταρχήν να εμφυσίσουν στη συλλογική συνείδηση του λαού τα δύο στοιχεία που υπογράμμιζαν την ιδιαιτερότητά του απέναντι στην πραγματικότητα που δημιούργησε η Οθωμανική κατάκτηση. Τα στοιχεία αυτά είναι η ορθοδοξία του και η ρωμιοσύνη του. Η ορθοδοξία πρώτα. Την εποχή εκείνη δεν ήταν δυνατόν να υπάρχει ελληνική εθνική συνείδηση όπως την εννοούμε εμείς σήμερα. Αυτό που διαφοροποιούσε λοιπόν τους υποδούλους από τους κατακτητές τους ήταν πρώτα απ' όλα η ορθόδοξη πίστη τους. Η Εκκλησία φρόντισε να κρατηθεί η ίδια, αλλά και να κρατήσει το ποίμνιό της σε απόσταση από τον αλόθρησκο κατακτητή και να αποτρέψει όσο μπορούσε τους εξισλαμισμούς, πάντα όμως μέσα σε κάποια πλαίσια νομιμότητας. Αγιοποιήσεις πατριαρχών της εποχής, αλλά και κληρικών άλλων, νεομάρτυρες και άλλα φαινόμενα αποδεικνύουν αυτή την τάση. Ένα πρέπει να ξέρουμε, οι υπόδουλοι προγονείς μας, εκείνη την εποχή, είχαν πρώτα απ' όλα τη συνείδηση ότι ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι. Όσο για τη ρωμιοσύνη, θα πρέπει να λεχθεί ότι ορθόδοξοι δεν ήταν μόνο οι Έλληνες, αλλά και άλλοι υπόδουλοι λαοί της αυτοκρατορίας. Σέρβοι, Αλβανοί, Βούλγαροι, Βλάχοι, Άραβες. Η διαφορά των Ελλήνων από αυτούς τους λαούς τονίστηκε μέσω πάλι της Εκκλησίας αλλά και άλλων ηγετικών στρωμάτων της μεταβυζαντινής κοινωνίας με συνεχείς αναφορές στη ρωμιοσύνη, δηλαδή στη στενή σχέση τους με το βυζαντινό τους παρελθόν. Η γλώσσα τους ήταν ελληνική, δηλαδή η επίσημη γλώσσα της αυτοκρατορίας του Βυζαντίου. Το δίκαιό τους ήταν το βυζαντινο-ρωμαϊκό δίκαιο. Το πολιτικό, πολιτιστικό και οικονομικό κέντρο τους ήταν η Κωνσταντινούπολη, δηλαδή η άλλοτε έδρα του Βυζαντινού Αυτοκράτορα και τώρα του Οικουμενικού Πατριάρχη, αλλά και σημαντικότατου μέρους της μεταβυζαντινής και αργότερα της φαναριωτικής κοινωνικής ηγεσίας του ελληνισμού. Οι στενοί δεσμοί αυτής ακριβώς της ηγεσίας με την Οθωμανική πολιτική εξουσία συνετέλεσαν ώστε αμέσως μετά την άλωση οι Ρωμιοί να πάρουν το προβάδισμα σε σχέση με τους άλλους Ορθόδοξους λαούς της Αυτοκρατορίας, έτσι ώστε όλοι οι Ορθόδοξοι υπήκοοι του Σουλτάνου και όχι μόνο οι Έλληνες να αποκληθούν σιγά σιγά Ρουμ, δηλαδή Ρωμιοί.
Η Ορθοδοξία και η Ρωμιοσύνη είναι λοιπόν οι δύο σημαντικοί παράγοντες που έδωσαν στους υπόδουλους προγόνους μας τη δυνατότητα να υπάρξουν ως ξεχωριστή ομάδα στην αυτοκρατορία, αντλώντας στοιχεία από τη βυζαντινή τους παράδοση. Η Ορθοδοξία και η Ρωμιοσύνη πάλι, όταν θα δημιουργηθούν άλλες συνθήκες στο τέλος του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα, θα μετασχηματιστούν σε εθνική συνείδηση που θα οδηγήσει στην Επανάσταση του 1821 και στη δημιουργία του ελληνικού εθνικού κράτους. Η πολιτική και οικονομικο-κοινωνική συνύπαρξη ελληνισμού και οθωμανικής διοίκησης στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα επεκτάθηκε και προς τα κάτω. Επαφές Ορθόδοξων Ρωμιών και Μουσουλμάνων έλαβαν χώρα πολύ συχνά και στην καθημερινή του ζωή, άλλοτε με βίαιο και άλλοτε με ειρηνικό τρόπο και μάλιστα πολλές φορές εναντίον των επιταγών των αντίστοιχων ηγετών τους. Ενδεικτικά αναφέρομαι στα γνωστά φαινόμενα κρυπτοχριστιανισμού, αλλά και στην ύπαρξη τόπων κοινής λατρείας χριστιανών και μουσουλμάνων. Παράλληλα, υπήρχαν τουρκόφωνοι Ορθόδοξοι, οι λεγόμενοι Καραμανλίδες και Γκαγκαούζοι, αλλά και ελληνόφωνοι μουσουλμάνοι στη Μακεδονία, στην Κρήτη και στον Πόντο, προϊόντα φυσικά εξισλαμισμού. Αν και ζούσαν στις πόλεις σε χωριστές συνοικίες, οι δύο κοινότητες είχαν, όπως είναι φυσικό, εμπορικές και άλλου είδους οικονομικές ανταλλαγές και συχνά μέλη τους συνυπήρχαν στις ίδιες συντεχνίες. Δημιουργήθηκαν μορφές κοινών δοξασιών και λατρείες, ενώ γίνονταν αρκετά συχνά μεικτοί γάμοι, όπου βέβαια η γυναίκα ήταν χριστιανή και ο άντρας μουσουλμάνος. Ακόμη και στην τέχνη υπάρχουν αλληλεπιδράσεις. Αναφέρομαι ενδεικτικά στη μορφή των μετά την άλωση Οθωμανικών τζαμιών, που θυμίζουν με τους τρούλους τους τις εκκλησίες βυζαντινού ρυθμού, ενώ αντίθετα διαφέρουν από τα αραβικά τζαμιά. Παράλληλα, πολλά διακοσμητικά μοτίβα της μεταβυζαντινής τέχνης δέχονται επιδράσεις από την ισλαμική τέχνη. Κοινά στοιχεία υπάρχουν και στη μουσική, ενώ έπι των Τούρκων της Μικράς Ασίας, όπως αυτό του Κιόρογλου, θυμίζουν τα δικά μας ακριτικά έπι. Τέλος, ο χώρος και το κλίμα είναι αποφασιστικοί παράγοντες για την οργάνωση της καθημερινής ζωής. Ανεξάρτητα από το τι πίστη είχαν, Ορθόδοξοι και Μουσουλμάνοι που ζούσαν στον ίδιο τόπο και ιδιαίτερα στην Ήπεθρο, έμεναν σε όμοια σπίτια, είχαν συχνά την ίδια διατροφή και παρόμοιους ρυθμούς ζωής. Αυτόνομη ύπαρξη λοιπόν, αλλά ταυτόχρονα και συνύπαρξη με τους Μουσουλμάνους, είναι δύο βασικά στοιχεία που καθόρισαν τη ζωή του υπόδουλου ελληνισμού μέσα στην περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας. Από την περίοδο της τουρκοκρατίας και μάλιστα από τη λεγόμενη δεύτερη εποχή της τουρκοκρατίας, η οποία περιλαμβάνει οπωσδήποτε τον 18ο αιώνα και η οποία ενδιαφέρει πολύ την ελληνική λαογραφία, διότι όχι λίγες όψεις και λειτουργίες της νεότερης ελληνικής ζωής συνδέονται περισσότερο ή λιγότερο με αυτή την εποχή. Λοιπόν, λέω από την εποχή της τουρκοκρατίας ή μάλλον για την εποχή της τουρκοκρατίας, το ένδυμα μας δίνει απικριβωμένες πληροφορίες για την κοινωνική ή ευθύτερα για την ταξική διάρθρωση του πληθυσμού. Στην αρχή το πράγμα είχε ένα χαρακτήρα φυλετικό, εθνικό,
Οι Τούρκοι δηλαδή δεν επέτρεπαν στους Έλληνες να φορούν ανοιχτόχρωμα φορέματα. Ιδιαίτερα απαγορευμένο ήταν το πράσινο. Το πράσινο είναι ιερό μουσουλμανικό χρώμα. Έπρεπε να φορούν ιδιαίτερο κάλυμα κεφαλής, χρώματος μπλε. Οι Τούρκοι φορούσαν κάλυμα με χρώμα σκέτο άσπρο και άλλα τέτοια. Συν το χρόνο, αυτές οι ενδυματολογικές διακρίσεις περάσανε και μέσα στον ελληνικό πληθυσμό. Μπορώ να πω ότι ήταν ένα είδος προνομίων που παραχωρήθηκαν πάλι στις ανώτερες τάξεις του ελληνικού πληθυσμού. Παραδείγματος χάρη, το 1806 εκδόθηκε ένα φυρμάνι που μιλάει για τρεις ξεχωριστές κατηγορίες ελληνικού πληθυσμού, για τρεις τάξεις τα λέγαμε σήμερα, και προδιαγράφει την ειδική και απολύτως υποχρεωτική ενδυμασία για κάθε μια από αυτές τις τάξεις. Για να μείνω σε ένα εξωφρενικό για την εποχή μας παράδειγμα, θα έλεγα ότι τα μέλη της τρίτης, δηλαδή της κατώτερης τάξης, δεν επιτρεπόταν να φορούν κάλτσες και ακόμη έπρεπε να κυκλοφορούν ανυπόδιτα. Ούτε παπούτσια δεν επιτρέπεται να φορούν. Στους προβιομηχανικούς κοινωνικούς σχηματισμούς που τους χαρακτήριζε μια αυστηρά ιεραρχημένη κοινωνική οργάνωση, το ρούχο αναδείχθηκε σε έναν από τους πιο ενδιαφέροντες δείκτες της κοινωνικής ταυτότητας των ομάδων και των μελών τους. Των δυνατοτήτων τελικά μιας κοινωνίας στο σύνολό της. Ήταν δηλαδή ένα εξωτερικό ορατό σύμβολο που αναλάμβανε να σηματοδοτήσει τις συγκεκριμένες κοινωνικές καταστάσεις των φορέων και των ομάδων στο σύνολό τους. Λοιπόν, εδώ να μιλήσουμε για το κουστούμι της ελληνικής παραδοσιακής κοινωνίας. Μιας κοινωνίας δηλαδή με σημαντικές ιστορικές τομές, τουλάχιστον για την περίοδο πριν και μετά την ανεξαρτησία, και με επικίνδυνα τα συμπεράσματα που επιχειρούν να θίξουν θέματα που σχετίζονται με τα κύρια χαρακτηριστικά του κοινωνικού και οικονομικού σχηματισμού της, δηλαδή την αυτάρκεια και τον αυτοκαταναλωτικό χαρακτήρα σε οικογενειακό και κοινωτικό επίπεδο και ως εκ τούτου την ενιαία συμπεριφορά των μελών μιας ομάδας. Πράγματι, η παραδοσιακή κοινωνία καλλιέργησε αυτή τη συλλογικότητα και τη διαπιστώνουμε μέσα από τα έθιμα, από την ενδυμασία, από τους συλλογικούς κανόνες κοινωνικής ηθικής μιας ομάδας. Και υπέταξε, διευκολύνοντας έτσι τις κοινωνικές συμβιώσεις και υποτάσσοντας ως εκ τούτου το ατομικό αίσθημα στις απαιτήσεις μιας κοινότητας και των οικογενειακών θεσμών. Η αντίρρηση όμως έρχεται αυθόρμητη όταν αναγνωρίσουμε ότι τουλάχιστον από το 18ο αιώνα αναπτύσσονται οι συνθήκες που επέτρεψαν την ανάπτυξη των εμπορευματικών σχέσεων και περιόρισαν τα αυτοκαταναλωτικά όρια, ιδιαίτερα στο επίπεδο της υλικής ζωής. Καλύτερη λοιπόν οικονομική ζωή,
δημιουργία προϋποθέσεων για την ολοένα αναπτυσσόμενη συνείδηση των τάξεων και της κοινωνικής διαστρωμάτωσης, πληθυσμιακές προσμίξεις, διαφοροποίηση των πολιτιστικών δεδομένων των ομάδων ή κάποιων μελών τους. Είναι δύσκολο λοιπόν να ισχυριζόμαστε ακόμη ότι όλα αυτά δεν προκάλεσαν κάποιο ρήγμα σε μια προγενέστερη και πιθανόν περισσότερο ομοιόμορφη κοινωνική συμπεριφορά. Μια προσεκτική λοιπόν μελέτη του εθνογραφικού υλικού που διαθέτουμε και των ιστορικών πηγών μας παραπέμπει στην άποψη ότι πράγματι η ενδυμασία λειτουργήσε ως σύμβολο της τοπικότητας και συλλογικότητας των όμοιων πολιτιστικών ομάδων, στα πλαίσια της οποίας εντοπίζεται η δράση και άλλων συντελεστών της κοινωνικής οργάνωσης, κατά φύλο, ηλικία, κοινωνική κατάσταση, επάγγελμα κλπ. Αλλά παράλληλα, μας βοηθά να διακρίνουμε τις τάσεις αυτής της κοινωνίας να σπάσει τα σύμβολα της κοινωνικής και πολιτιστικής ομοιομορφίας από νωρίς. Ήδη η Αγγελική Χατζημιχάλη, αυτός ο ακούραστος συλλογέας και μελετητής της παραδοσιακής φορεσιάς, παρατήρησε ότι στα πλαίσια μιας κοινότητας υπήρχαν ποικιλίες ενδυματολογικών εκφράσεων που κατέλυαν τους κανόνες των συλλογικών και ενιαίων συμπεριφορών. Η μεθοδολογική της ωστόσο προσέγγιση και το κλίμα της εποχής δεν την παραπέμπουν σε συσχετισμούς με τις δομές και τις παραγωγικές σχέσεις του συγκεκριμένου κοινωνικού σχηματισμού. Γενικά, η παραδοσιακή λαογραφική έρευνα έθιξε στις λαμπρές της περιπτώσεις το θέμα των προκαπιταλιστικών τεχνικών, ως τέχνη παραδείγματος χάρη της υφαντικής ή της κεντητικής, ή σε άλλες περιορίστηκε σε αναζητήσεις για την καλεσθησία και την ευαισθησία του ανώνυμου λαϊκού τεχνίτη. Η σύγχρονη λαογραφική έρευνα προσπαθεί να φέρει στην επιφάνεια, εκτός από την οικονομία της αυτάρκειας και μια εμπορευματική οικονομία και παραγωγή με εμπορευματική κυκλοφορία από το 18ο αιώνα του ρούχου της ενδυμασίας γενικότερα. Μπαίνουμε έτσι σε μια ιστορική προσέγγιση του θέματος, αναζητώντας μέσα από ποικίλες πηγές την ενδυματολογική έκφραση των κοινωνικών στρωμάτων και των ποικίλων κοινωνικών διακρίσεων. Ο φεουδαρχικός δεσποτισμός του Οθωμανικού κράτους εδραίωσε νωρίς τις ενδυματολογικές διαφοροποίησεις των υποδούλων και των κατακτητών και αναγνώρισε στο εσωτερικό κάθε κοινωνίας την οποιαδήποτε διαφοροποιητική ενδυματολογική έκφραση. Το κουστούμι αυτών των στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας σε γενικές γραμμές το 18ο αιώνα αποτελείται από πουκάμισο, μακρύ ως τον αστράγαλο, αντερί με ζωνάρι στη μέση, τσουμπέ γαρνιρισμένο με γούνα, καλπάκι στο κεφάλι, κόμωση κατά το τουρκικό πρότυπο, τρόπος στάσης ή κοινωνικής συμπεριφοράς γενικά εμπνευσμένος από το ανατολικό μοντέλο. Η βελτίωση ωστόσο των κοινωνικών και οικονομικών συνθήκων στο 18ο αιώνα ανέδειξε νέες κοινωνικές δυνάμεις που παρουσιάζονται διεκδικητικές στο προσκήνιο, διαταράσσοντας μια στατική κοινωνία και μέσα από ενδυματολογικές ανησυχίες. Μέλη της νεοαναπτυσσόμενης αστικής τάξης υιοθέτησαν ή ενδυματολογικά στοιχεία των ανώτερων στρωμάτων προς τα οποία πρόσβλεπαν ή εμφανίζονταν με φανερές τις επιδράσεις από τη Δύση. Οι έμποροι που έρχονται σε επαφή με αυτή αρχίζουν να φορούν ανάλογα ενδύματα. Το άνοιγμα λοιπόν προς τη μεταβολή εκφράζεται αρχικά με ό,τι σχετίζεται με την ατομική εμφάνιση. Οι μικροί έμποροι και βιοτέχνες που δρούν στα όρια του εσωτερικού εμπορίου παρουσιάζουν την τάση να διατηρήσουν οικείους ενδυματολογικούς τύπους, όπως συμβαίνει παραδείγματος χάρη στην Αθήνα στο 18ο και 19ο αιώνα. Στην άλλη κλίμακα της κοινωνικής ιεραρχίας, τα φτωχά αγροτικά και αστικά στρώματα φορούσαν άλλους ενδυματολογικούς τύπους, όπως τους όριζε η προσφορά συγκεκριμένων υλικών, βαμβάκι, μαλλί, η κλιματολογική ρύθμιση και προπάντων η συλλογική κοινοτική αντίληψη που ένωνε τις όμοιες οικονομικές και κοινωνικές δυνατότητες των μελών της.
Ο αγροτικός, παραδείγματος χάρη, πληθυσμός των περιχώρων της Αθήνας και ένα μέρος του που έχει σταδιακά εγκατασταθεί στα κράσπεδά της, αναζητώντας την πραγματικότητα της πόλης, έναν καλύτερο τρόπο ζωής, φορούσε σε γενικές γραμμές ένα είδος λευκής πουκαμίσας που έφτανε στο γόνατο. Το λευκό χρώμα γενικά είναι το ακατέργαστο φυσικό χρώμα του μαλλιού, χωρίς παραπέρα δαπανηρή διαδικασία και γι' αυτό οικείος στον αγροτικό κόσμο, μάλινο ζωνάρι στη μέση και από πάνω έναν επενδύτη από χοντρό μάλινο ύφασμα με ή χωρίς μανίκια. Το κάτω μέρος του σώματος καλύπτεται από ένα στενό, άσπρο επίσης σόβρακο ή εφαρμοστές κάλτσες, απλά δερμάτινα υποδήματα που έδιναν με λουριά ή σπάνια τα παπούτσια με τις μύτες που ήταν προσιτά σε μέλη του προηγούμενου στρώματος και στο κεφάλι ένα σκούφο. Ο γυναικείος πληθυσμός, απομονωμένος από κάθε δημόσιο κοινωνικό ρόλο, μεταφέρει απλώς τα τεκμήρια της κοινωνικής και οικονομικής τάξης στην οποία η οικογένειά της ανήκει. Και τα τεκμήρια αυτά κάποτε ξεπερνούν τις ενδείξεις του πλούτου και της πολυτέλειας και αποδεικνύονται άμεσα σημεία ταξικής διάκρισης. Στην Αθήνα και πάλι, για να διατηρήσουμε ασφαλείς τις τυχόν σταθερές μεταβλητές μιας μόνο παραδοσιακής κοινότητας, συναντούμε στο γυναικείο πληθυσμό των προχοντικών στρωμάτων και των πλούσιων αστών τον συνήθι τύπο ένδυσης των γυναικών των αστικών κέντρων Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Πουκάμισο, αντερί, τσουμπέ, ζώστρα, φερετζέ, φέση, παπούτσια τα λεγόμενα μέστια, διάφορα είδη κοσμημάτων και εξαρτημάτων που συνοδεύουν μόνο αυτόν τον τύπο φορεσιάς. Ο υπόλοιπος αστικός πληθυσμός γενικά διαφοροποιείται κυρίως από τον παραπάνω τύπο στο δεύτερο είδος, το ζυπούνι, στην ποιότητα των υφασμάτων και των κοσμημάτων. Παράλληλα, ένα μέρος του αθηναϊκού πληθυσμού φοράει ένα άλλο ενδυματολογικό σύνολο τελείως διαφορετικό από το προηγούμενο. Πουκάμισο, ζυπουνάκι, σιγκούνι, γρίζο, μπόλια, ζώστρα κλπ. Είναι η φορεσιά των πληθυσμών που έχει ως κύρια ασχολία τη γεωργία, την ευκαιριακή μισθωτή εργασία. Η φορεσιά αυτή είναι προϊόν της οικοτεχνικής παραγωγής και παρουσιάζει χρηστική και μορφολογική στασιμότητα για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ως τη στιγμή τουλάχιστον που και αυτά τα αγροτικά στρώματα πετυχαίνουν μια στοιχειώδη συμμετοχή στην προσφορά μιας εγχρηματισμένης οικονομίας. Φτάνουμε στην επαναστατική περίοδο, όπου ποικίλοι παράγοντες γεννούν πρώτο μια τάση άρνησης κάθε ενδυματολογικού στοιχείου που θυμίζει το ανατολικό κατακτητικό πρότυπο και δεύτερο τη σταδιακή εμφάνιση ενός νέου ενδυματολογικού συνόλου που θα επιφέρει την εμφανισιακή εξομοίωση των κοινωνικών στρωμάτων. Μιλούμε για τη φουστανέλα που στο εξής θα υπηρετήσει την έννοια της εθνικής ταυτότητας. Οι ενδυματολογικές επίσης διακυμάνσεις των προχοντικών και αστικών στρωμάτων του γυναικείου πληθυσμού θα παραμεριστούν από το γνωστό ως κοστούμι της Αμαλίας. Είναι εμπνευσμένο από τοπικά στοιχεία, φέση, ζυπούνι σε μια νέα του μορφή και δυτικά, φουστάνι με το συγκεκριμένο τρόπο. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι εξυπηρετεί τις λαϊκίστικες επιλογές του βασιλικού ζεύγους, όπως αργότερα συμβαίνει αυτό με τη βασίλισσα Όλγα, η οποία αντλεί στοιχεία από το χωρικό κουστούμι της Αττικής. Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, ο αστικός κόσμος θα ακολουθήσει τον ευρωπαϊκό σειρμό,
Ενώ ο αγροτικός, παρακολουθώντας τις προσπάθειες ενσωμάτωσής του σε μια νεοσύστατη κεντρική εξουσία, που ωστόσο του αφαιρεί την κοινοτική αυτονομία του παρελθόντος, θα επιχειρήσει μια ανθεκτική παρουσίαση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και θα φέρει τελικά στην επιφάνεια τα παραδοσιακά κουστούμια να ενώνουν στοιχεία της τοπικότητας και αστικές κατά βάση επιδράσεις, έτσι όπως μας έφτασαν περίπου στις μουσιακές συλλογές.